Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό και σε πολύ επικίνδυνο σημείο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, και γι' αυτό ευθύνεται το Αμερικανικό Κογκρέσο. Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ βάλει ευθέως κατά του Κογκρέσου που, όπως αναφέρει, δεν δίνει στην Αμερικανική κυβέρνηση την ευκαιρία να αλλάξει το Obamacare, αλλά υπερψηφίζει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Hal Brands θεωρεί ότι ο Τραμπ εκλωβίστηκε μεταξύ σφύρας και άκμονος και δεν μπορούσε παρά να υπογράψει το σχετικό νόμο. Ο πρώτος λόγος είναι οι υποψίες για σύμπραξη μεταξύ της διοίκησης και της ρωσικής κυβέρνησης στις εκλογές του 2016. Αν έθετε βέτο, οι υποψίες θα χτυπούσαν κόκκινο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο νόμος πέρασε με πλειοψηφίες που δεν επιτρέπουν βέτο και στη Βουλή και στη Γερουσία. Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, διακήρυξε ο Ρώσος Πρωθυπουργός, και αυτός με tweet, και ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε ελπίδα για βελτίωση των διμερών σχέσεων είναι πλέον μάταιη. Προειδοποίησε επίσης με ολοκληρωτικό πόλεμο στο εμπόριο.